Τον διάδοχο των Μίλαν Ράσταβατς παρουσίασε ο Αστέρας Τρίπολης σε συνέντευξη τύπου που έγινε στην αίθουσα Μπάμπης Σκορπίδα, η οποία έλαβε το όνομα του αείμνηστου γενικού αρχηγού που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Ο πρόεδρος της Αρκαδικής ΠΑΕ ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Αυτή η αίθουσα πήρε το όνομα του εμβληματικού γενικού αρχηγού μας για πολλά χρόνια και του ανθρώπου που ήταν στην ομάδα από όταν ήταν στα πέτρινα χρόνια και στα χωριά εδώ πέρα της Αρκαδίας, μέχρι να έρθουν οι δύο επενδυτές, ο κ. Μπάκος και ο κ. Καϊμενάκης. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω για μισό λεπτό να κάνουμε ένα φόρο τιμής. Ο Αστέρας, μετά τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, είναι η μόνη ομάδα που για 16η συνεχή φορά συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Super League 1, όπου τη νέα σεζόν θα διεκδικήσει με αξιώσεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με ιδιαίτερη περηφάνεια σηκώνουμε την αλλαγή που λέει 16. Στο 16ο έτος μπαίνουμε λοιπόν με καινούριο προπονητή, τον κύριο Ηρακλή Μεταξά, που τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Αστέρα Τρίπολης. Έρχεται στον Αστέρα προκειμένου σε αυτή την αίθουσα, όταν δίνει συνέντευξη τύπου, να είναι συνέντευξη χαράς και επιτυχιών. Με ένα ξεχωριστό ευχαριστώ, ο νέος προπονητής του Αστέρα στάθηκε ιδιαιτέρως στους Μπάκο και Καϊμενάκη για την εμπιστοσύνη και την επιλογή προς το πρόσωπό του και στη συνέχεια ανέλησε το πλάνο και την ταυτότητα που θέλει να δώσει στον Αρκαδικό Σύλλογο. Δουλειά 100% και ό,τι μας βγει. Για τους παίκτες, ναι, έχουμε ιδέες, έχουμε και προχωρήσει αρκετά, μπορώ να πω, και θα είναι από αύριο, νομίζω, η μέρα που θα ανακοινωθούν οι πρώτες κινήσεις μας. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο και είμαι πολύ ευχαριστημένος και με το ρόστερ που υπάρχει. Θα έρθουν κάποιες ενισχύσεις και πιστεύω ότι είμαστε καλά. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε όσα θέλει να κρατήσει από τον περσινό Αστέρα, αλλά και όσα επιθυμεί να αλλάξει. Αυτό που θέλω να κάνω, όχι να αλλάξω, που θέλω να κάνω είναι να δω έναν Αστέρα με νοοτροπία, με νοοτροπία μαχητή. Το είχα πει και πέρσι, με αρέσει η ομαδικότητα. Με αρέσει η ομαδικότητα σίγουρα μέσα στο γήπεδο, αλλά και εκτός γήπεδου. Και να μπαίνουμε στο παιχνίδι, όπως είπα και πέρσι, και ο αντίπαλος να λέει «Αμάν, ήρθε ο Αστέρας». Ο Γιώργος Μποροβίλος αναφέρθηκε αρχικά στις επαφές με το Δήμο και την Περιφέρεια και την κοινή συνάντηση του Περιφερειάρχη με τον Δήμαρχο, με τις προθέσεις να διαφαίνονται θετικές και ακολούθως τόνισε πως ο Αστέρας δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Είμαστε στη φάση να γίνει μια προγραμματική συμφωνία μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας και να προχωρήσουν στην προκήρυξη του έργου. Οι ρυθμοί οι οποίοι κινείται το ελληνικό δημόσιο σε τέτοιου είδους θέματα και ειδικότερα όταν εμπλέκονται και δύο φορείς είναι λίγο δυσκίνητοι και βραδείς. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πάει πιο γρήγορα στο έργο και θα ανακοινωθεί τόσο από την περιφέρεια όσο και από το Δήμο, διότι πράγματι το γήπεδο της Τρίπολης έχει θέμα με τις καιρικές συνθήκες. Θα συνεργαστούμε πως θα δουλέψουμε. Σαφώς θα υπάρξουν άνθρωποι που θα αναπληρώσουν τα καθήκοντα του Μπάμπη του Σκορπίδα, ο οποίος ήταν ένας τέλεχος το οποίο είχε μέσα και πολύ συνέστημα. Εν πάση περιπτώσει, μη μακρηγόρω, μην τον μπερδεύω, εδώ είμαστε, θα τα φτιάξουμε. Ο Αστέρας πάντα λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.